Θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου ασχολούμενος με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα θυμίσω ότι στην αρχική σύμβαση που είχε φέρει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2018, είχαμε τονίσει τότε την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός δημόσιου πανεπιστημιακού επίπεδου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Και η δημιουργία αυτή ως πλήρης και με την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή, άμεση ή έμεση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Γιατί θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία. Την όποια φιλανθρωπία. Πολύ δε περισσότερο που σε εκείνη τότε την σύμβαση προβλέποντα, δίνοντα το δικαίωμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να ελέγχει και να παρεμβαίνει στους τομείς που αφορούν τη δωρεά. Αυτή η σύμβαση τροποποιήθηκε και έρχεται σήμερα μια βελτιωτική, όπως θεωρεί η κυβέρνηση, σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τέσσερα είναι τα σημεία, τα βασικά κατά τη γνώμη μας, της κριτικής μας σε σχέση με τη νέα αυτή, με τις αλλαγές που γίνονται στη σύμβαση. Το πρώτο είναι ότι μετατρέπεται το νοσοκομείο σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν είναι πρωτοφανές. Και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και βεβαίως δεν είναι και το μοναδικό έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, όταν είναι κυβέρνηση μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, φρόντισε να λειτουργεί στο νοσοκομείο της Σαντορίνης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα το ενέταξε στην ΑΕΜΗ, δηλαδή στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, που είχε ιδρύσει το 2004. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινοφανές. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη διαφορά κατά τη γνώμη του ΚΚΕ παρά το γεγονός ότι τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν τη λογική και την ύπαρξη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Δεύτερο ζήτημα. Παρέχει την πλήρη κατοχή, νομή και δικαιώματα στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι στο Υπουργείο. Τρίτον, θα λειτουργεί με κριτήρια επιχειρηματικής δράσης, με τις βέλτιστες πρακτικές και την οικονομικά ανταποδοτικότερη λειτουργία. Σε αυτό ακριβώς το βωμό των βέλτιστων πρακτικών θυσιάζεται διαχρονικά η δυνατότητα της πλήρης και καθολικής πρόσβασης όλου του λαού σε αναβαθμισμένες φροντίδες υγείας. Σε αυτό ακριβώς το βωμό της οικονομικάς αποδοτικότερης λειτουργίας οφείλεται η εντατικοποίηση και ανατροπές των εργασιακών σχέσεων του υγειονομικού προσωπικού, ιατρών και νοσηλευτών με τις πολλαπλές ταχύτητες και τα πολλαπλά επίπεδα μισθοδοσίας. Και από αυτή την άποψη θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η διαστρωμάτωση μέσα στον χώρο του νοσοκομείου όσον αφορά τους εργαζόμενους και θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η εντατικοποίηση της εργασίας. Επέρεται η κυβέρνηση για την τροπολογία την οποία έφερε σε σχέση με τη μοριοδότηση 4-5 περίπου χιλιάδων νοσηλευτών κατά κύριο λόγο και γιατρών για την μονιμοποίησή τους. Και μάλιστα ο Υπουργός από αυτό το βήμα, το να μιλάμε, λέει, για πλήρη νομιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, που είναι περίπου 15.000 στα νοσοκομεία, δεν είναι συνταγματικά ανεκτό. Ξέρετε τι μου θυμίζετε, κύριε Υπουργέ, μία ρίση που λέει ο λαός μας. Σκότωσε τον πατέρα του και μετά πήγε στο δικαστήριο και ζήτησε την επίοικια γιατί ήταν ορφανός. Όταν στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση το ΚΚΕ είχε ζητήσει την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μόνιμες συμβάσεις, τότε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το κίνημα αλλαγής, το αρνηθήκατε να γίνει αυτό. Και τώρα επικαλείστε το Σύνταγμα. Είναι κάτι ουρανοκατέβατο ή είναι συγκεκριμένη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος αλλαγής
να υπάρχουν εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, να υπάρχει ανακύκλωση της ανεργίας και εργασιακή ομοιρία. Γιατί πάνω σε αυτή την εργασιακή ομοιρία προσπαθείτε να ψαρέψετε σε θολά νερά, να εκβιάζετε εργαζόμενους. Και το τέταρτο σημείο που περιλαμβάνεται στη νέα τροποποιημένη σύμβαση είναι ότι οι πατέντες, λέει, αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας, στο οποίο το δημόσιο, τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν αυτές τις πατέντες, παρά μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και γιατί γίνεται αυτό? Για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Συγγνώμη, για παροχές υγείας στα παιδιά μιλάμε. Δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιατρικά νοσοκομεία, αν βγει μία μέθοδος που βελτιώνει σε ένα τομέα, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τα υπόλοιπα νοσοκομεία τα παιδιατρικά? Από πού και σπου αυτό, κύριε Υπουργέ? Από πού και σπου? Είναι ζήτημα κερδοφορίας επί της ουσίας και υποβάθμιση των υπόλοιπων νοσοκομείων. Μετατρέπεται δηλαδή με το πιο ακραίο τρόπο τα επιτεύγματα της επιστήμης στην τομέα της υγείας σε εμπόρευμα, που μπορεί να αξιοποιεί μόνο αυτός που έχει την πατέντα και όχι τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και μιλάτε ότι είναι σε όλους ανοιχτή και ελεύθερη η πρόσβαση. Και βεβαίως θεωρούμε ως ΚΚΕ ιδιαίτερα προσβλητική την τοποθέτηση της κυρίας Γκάγκα, που είπε ότι δυστυχώς δεν έχουμε εδώ πέρα να σας προβάλλουμε πώς θα είναι το νέο νοσοκομείο, που το περιέγραψε γλαφυρά, με τον αρχιτέκτονα παγκοσμίου φήμης που το σχεδιάζει, με μια σειρά άλλα, ψηφιακό, οικολογικό, πράσινο. Τη στιγμή που η καθημερινότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα όσον αφορά τα δημόσια νοσοκομεία είναι ικτρή. Τη στιγμή που το καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα έχει τεράστιες ελλείψεις αναισθησιολόγων, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται χειρουργία. Και μιλάτε τώρα για το θαύμα το οποίο θα κάνετε, όταν τα υπόλοιπα νοσοκομεία βρίσκονται, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δεύτερο ζήτημα. Μπαίνει το ερώτημα, γιατί είναι αναγκαία η προσφυγή στη φιλανθρωπία και στην ευεργεσία? Γιατί ακριβώς διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε σημαντική περικοπή των δαπανών για την υγεία, στο όνομα της πάταξης, λέει, της διαφθοράς. Όμως αυτή η σημαντική περικοπή των δαπανών για την υγεία είναι ακριβώς αυτή η οποία ευθύνεται για την κατάρρευση επί της ουσίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί για την υγεία δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα όμως υπάρχουν για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες που εντάσσονται στους αμερικανονατοϊκούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δεν εξυπηρετούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την προστασία τους. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το ΕΣΠΑ, που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όμως δεν υπάρχουν για νοσοκομεία, για σχολιά, για υποδομές που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Και εμείς λέμε ότι αυτή η επιλογή είναι συνειδητή επιλογή, για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί η ευεργεσία θέλετε να αξιοποιήσετε τόσο ιδεολογικό εργαλείο περί φιλάνθρωπου και ανθρώπινου καπιταλισμού. Αλήθεια, αυτά τα χρήματα των φιλανθρωπών από πού προέρχονται? Δεν προέρχονται από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων? Δεν προέρχονται από τον ιδρώτα της εργατικής τάξης? Είναι ή δεν είναι αιτία πολέμου για τους ίδιους φιλάνθρωπους όταν οι εργαζόμενοι στους χώρους που έχουν στις επιχειρήσεις τους διεκδικούν τα δικαιώματά τους, προσπαθούν να συνδικαλιστούν, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς? Τότε για τους φιλάνθρωπους επιχειρηματίες αυτό είναι αιτία πολέμου. Και γι' αυτό ακριβώς και η ευεργεσία γίνεται ακριβώς για να ξεπλύνουν την αντεργατική τους δράση. Και βέβαια την ξεπλένουν με ένα μικρό μέρος από τα δισεκατομμύρια τα οποία κερδίζουν κλέβοντας τον ιδρώτα των εργαζόμενων. Αυτές τις μέρες δημοσιεύθηκε από τον
Forbes η λίστα των 25 μεγαλύτερων φιλανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πρώτη δεκάδα φιγουράρουν μια σειρά διαχειριστές των funds, αυτών των αρπακτικών, που ζουν και κερδίζουν μέσα από τις χρεοκοπίες, μέσα από την καταστροφή πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως για παράδειγμα ο διάσημος Τζορτζ Σόρος, που εξειδικεύεται στις χρεοκοπίες και στις χρηματοδοτήσεις περίεργων ΜΚΟ με δράση στα Βαλκάνια για αλλαγές συνόρων. Ή η κυρία Σκοτ Μακένζι, αυτή από την Amazon, όπου η Amazon απαγορεύει το συνδικαλισμό με κάθε τρόπο και ταυτόχρονα φιγουράρει ως φιλάνθρωπη. Στη λίστα των 25 μεγαλύτερων φιλανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αλήθεια και οι δικοί μας ευεργέτες, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκε σε δύο υπουργός, η κυρία Γκάγκα, για τον Ανδρέα Σιγκρό, τον μεγάλο ευεργέτη. Λες και ξεχνάμε την ιστορία, την πραγματική ιστορία του Ανδρέα Σιγκρού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα λαβριωτικά, που οδήγησε στη χρεοκοπία και στην καταστροφή χιλιάδων Ελλήνων, που οδήγησε σε μαζικές αυτοκτονίες. Τιμάται τον Ανδρέα Σιγκρό, αυτός που αποτέλεσε ένα από τους βασικούς παράγοντες για να οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία το 1893 μόνο και μόνο για να κερδίσει, για να αποκτήσει νέα τραπεζικά προνόμια και την πρόσβασή του στην Εθνική Τράπεζα. Τιμάται δηλαδή αυτός ο οποίος είχε χαρακτηριστεί μηχανοράφος, επιδέξιος πολιτικάντη, λοποδίτη φιλάνθρωπο τον έλεγε ο τύπος της εποχής. Και να σας πω ότι είχε γράψει ο κύριος Ροΐδης, κύριε Υπουργέ, για να μένει στην ιστορία. Ο συγγραφέας Ροΐδης είχε γράψει: «Εξετάζοντας τις δοσοληψίες που αφορούσαν τον ευγενέστατο Σιγκρό, βρίσκομαι ότι δόρισε ένα πτωχοκομείο τη στιγμή που άρπαξε μόνο από εμάς τουλάχιστον 16 εκατομμύρια, με τα οποία θα μπορούσαν να χτιστούν 143 πτωχοκομεία». Αυτό έγραφε τότε εκείνη την εποχή ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο οποίος έχασε την περιουσία του από τα λαβρεωτικά. Για να μην μιλήσουμε για άλλους, όπως ο ευεργέτης Τωσίτσας. Ο Μπραήμης είχε έναν πολύτιμο συνεργάτη, το μεγαλέμπορο της Αιγύπτου Τωσίτσας. Ήταν φίλος του πατέρα του, του Μεχμέτ Αλή, και είχε στην Αίγυπτο ολόκληρες εκτάσεις. Αυτός λοιπόν στάθηκε το δεξί χέρι ο Τωσίτσας του Μπραήμη όταν ήρθε στο Μοριά και έγραφε δεξιά και αριστερά καλώντας το λαό να προσκυνήσει. Ήταν ο αρχηγός της επιμελητίας του Αιγυπτιακού στόλου που είχε εκστρατεύσει στο Μοριά. Και αυτός ο άνθρωπος θησάβριζε σκοτώνοντας Έλληνες και σήμερα είναι ευεργέτης για την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε χιλιάδες άλλα παραδείγματα. Και ο δεύτερος λόγος, είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από αυτό το εργαλείο στον τομέα της υγείας και της εμπορευματοποίησής της, η οποία θα οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες όσον αφορά τις παροχές υγείας και στην πραγματική κατάσταση την οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα όσον αφορά την υγεία. Για τους πολλούς είναι κανόνας τα ράτζα στους διαδρόμους. Είναι κανόνες οι τεράστιες αναμονές οι χρονικές για να κάνουν έστω και κάποιες τυπικές εξετάσεις. Αν έχεις όμως οικονομική δυνατότητα, τότε όλα αυτά προσπερνιόνται. Να γιατί λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στον καπιταλισμό το δικαίωμα της πλήρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό, γιατί υπάρχει ο κόφτης της οικονομικής κατάστασης. Και αυτή άλλωστε την επιλογή υπερέτησαν τις εμπορευματοποίησεις όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες. Και του ΣΥΡΙΖΑ και οι συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ. Και πίσω ακριβώς από αυτή την εμπορευματοποίηση βρίσκεται και ο ανορθολογισμός της κυβέρνησης όσον αφορά την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, όταν τα πάντα τα εναποθέτει στην ατομική ευθύνη του κόσμου. Και το αποτέλεσμα είναι οι εκατόμβες των νεκρών και η διάδοση της πανδημίας με τόσο μεγάλους ρυθμούς. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, και των υπόλοιπων κομμάτων εκπρόσωποι,
Δεν λείπουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από τα νοσοκομεία, οι 10.000 κλίνες που χάθηκαν μόνο και μόνο από το κλείσιμο των νοσοκομείων που έκανε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λείπουν όλες αυτές. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερη και διαφορετική η κατάσταση αν υπήρχαν αυτές οι 10.000 κλίνες. Δεν θα υπήρχε αυτή η συσσόρευση, δεν θα υπήρχε η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία απλά και μόνο μίας νόσου. Αλλά αντί να θωρακίσετε και να αναβαθμίσετε τα νοσοκομεία, αντί να επαναλειτουργήσετε τα νοσοκομεία που κλείσατε, αντί να προχωρήσετε προς λήψη μόνιμου προσωπικού και να μονιμοποιήσετε όλους αυτούς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία με τις διαφορετικές μορφές απασχόλησης, εσείς εξακολουθείτε και προχωράτε στην ίδια κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης της υγείας. Αυτά ακριβώς τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης είναι που οδήγησαν στη χρεοκοπία το σύστημα υγείας και στη χώρα μας, αλλά και στις πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες. Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που όχι μόνο είναι ανεπαρκής, αλλά επί της ουσίας είναι και ανύπαρκτη, έτσι όπως έχει οδηγηθεί. Η οποία όμως θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη συμβολή αν ήταν συνολικά ανεπτυγμένη, χωρικά και με κοινωνικά κριτήρια, να λειτουργούσε σε 24-ωρη βάση. Μια τέτοια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία θα έχει αποσυμφορήσει, αλλά θα έχει και πολλαπλάσια αποτελέσματα στην προσπάθεια του εμβολιασμού. Και βεβαίως αρνείστε πεισματικά την επιστράτευση χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν μπορεί να συνυπάρξει ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα της υγείας για να μπορούν οι επιχειρηματίες της υγείας να κερδίζουν μέσα από τις επενδύσεις τους. Και αυτό κάνανε αξιοποιώντας τις σημερινές συνθήκες της πανδημίας. Κερδίζουν πολλαπλά από ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αντί να προχωρήσετε σε τέτοια μέτρα που να αναβαθμίζουν το ρόλο του υγειονομικού στα δημόσια νοσοκομεία, τι κάνετε? Κλείνετε το μάτι και τους λέτε, κοιτάξτε, θα μελετήσουμε, έτσι είπε η κυρία η αναπληρώτρια υπουργός, την κατάργηση του ασυμβίβαστου για τους γιατρούς των νοσοκομείων, του ΕΣΥ. Αντί να δώσετε αυξήσεις πραγματικές και να μπορούν να επιβιώνουν, τι τους λέτε? Μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να έχετε τα δικά σας ιδιωτικά γιατρία και να κερδίζετε από εκεί. Τι τους μετατρέπετε δηλαδή? Τους μετατρέπετε σε εμπόρους υγείας. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, είναι καθαρό ότι μόνο οι πάλι των εργαζόμενων, των υγειονομικών πρώτα και κύρια, αλλά και συνολικά των εργαζόμενων, μπορεί ακριβώς να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και πάνω απ' όλα την προστασία της δημόσιας υγείας. Διαφορετικά, κανένα κόμμα το οποίο έχει ως προμετωπίδα του την εμπορευματοποίηση δεν πρόκειται να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες και στην πραγματική κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στη συζήτηση η οποία γίνεται πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχουν εκλείψει οι άναρθρες κραυγές, η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, για να συγκαλυφθεί ακριβώς η συμπόρευση των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου σε μια πολιτική που θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, δοκιμασμένα κόμματα στην εξαγορά συνειδήσεων δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ακριβώς μέσα από την εξαγορά των συνειδήσεων προσπαθούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Να την εγκλωβίσουν κάτω από το προσωπείο του οποιοδήποτε σωτήρα που θα σώσει το λαό από τα προβλήματα. Ενώ όμως όλοι αυτοί οι σωτήρες αποδείχθηκαν ότι είναι σωτήρες για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για το κεφάλαιο. Και αυτό που δείχνει η ίδια η ζωή, αυτό που δείχνουν τελευταίες εξελίξεις με τα μπλόκα της αγροτιάς όπου στείνονται σε όλη την Ελλάδα,
με τους αγώνες τους οποίους κάνουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά απέναντι στην Κόσκο, με τους αγώνες των εργαζόμενων στη Λάρκο για να μην προχωρήσει το κλείσιμο της επιχείρησης, το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης δείχνει ότι μόνο ο λαός έχει τη δύναμη να σώσει το λαό μέσα από την οργάνωση της πάλης του, η οποία θα στοχεύει συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική που ευθύνεται για τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, γιατί το δίκιο στα μπλόκα θα κριθεί, κύριε Υπουργέ, και δεν θα κριθεί στις κάλπες. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό πλέον, σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτόν τον τρόπο καλούμε το λαό, μέσα από τέτοιους αγώνες, να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ.